Κατά της διοίκησης του ΕΚΑΦ στράφηκαν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο για την απόφαση του Προέδρου να καταθέσει αγωγή απέναντί τους, κηρύσσοντας παράνομη τη 12ήμερη επίσχυση εργασίας που πραγματοποίησαν. Η διοίκηση του ΕΚΑΦ αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων ύψους 50.000 ευρώ σε περίποψη που η ενέργεια να επαναληφθεί. Για την ποινικοποίηση των αγώνων, χθες ο κ. Σπολάκης έβγαλε μία ανακοίνωση ότι ποινικοποιεί υπό ΕΔΗΝ τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ποινικοποιεί τις θέσεις των εργαζομένων και αντί να τους καλέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε την δικαστική οδό, χωρίς 12 μέρες με επίσχυση εργασίας, να έρθει και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δώσει λύσεις. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Θέλουμε να καταγγείλουμε την ποινικοποίηση αυτή που κάνει η διοίκηση και να σημειώσω δε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ έκανε επίσκεψη γιατί ήταν πρώην εργαζόμενος, χωρίς να του παρακρατούνται χρήματα και τώρα που είναι πρόεδρος αυτός ο ίδιος, ποινικοποιεί τον αγώνα των πρώην συναδέρφων του και ζητάει και αποζημίωση 50.000 ευρώ που είναι χρήματα των εργαζομένων. Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε αυτά τα πράγματα και μάλιστα χθες, όπως που είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Πολάκης που είχε δικαστήριο δεν πήγε γιατί είπε ότι δεν θέλει να ποινικοποιήσει την πολιτική αντιπαράθεση με την ΠΟΕΔΗΝ. Σε εμάς όμως τι κάθε και κάνει, κάθε και ποινικοποιεί τους αγώνες, να χαίρονται τη δημοκρατία τους. Στη διαμαρτυρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το Σωματείο Σερών, όπως και ο πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ Μαθίας, για να στηρίξουν τον αγώνα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΠ ΕΚΑΒ. Δεν θα τους περάσει, αυτές οι πρακτικές θυμίζουν άλλες εποχές πολύ πιο σκοτεινές. Εμπιστευόμαστε στη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να προκρίνουμε το αποτέλεσμα. Η βελτίωση των συνθήκων εργασίας και η διεκδίκηση των δεδουλεμένων αποτελούν τα άλλα χρόνια αιτήματα των εργαζομένων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Έχουμε υλικοτεχνική υποδομή φθήνει συνέχεια, έχουμε τρομερά προβλήματα, είναι 20 ετίας και βάλε τα αυτοκίνητα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε μείνει απλήρωτοι αυτή τη στιγμή από εξαιρέσιμες αποδοχές, δηλαδή αργίες νυχτερινά από το 2014. Όταν μετακινούμαστε στα εκτός έδρας, πληρώνουμε από την τσέπη μας τα ξενοδοχεία και λοιπές άλλες δαπάνες όπως τροφή. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να επιβαρύνουν τον ήδη πετσοκομμένο μισθό μας. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 5 Απριλίου.